Αν ήσουν εδώ, να το χάνεις μόνο. Και εσύ και όλοι σας. Τι είσαι, καλλιτική είσαι. Έχασες το παιδί σου. Έχασες το παιδί σου. Το χασες. Το χασες. Εγώ το χασα. Θα πεθάνετε ρε. Θα γίνει πανικός. Να φύγει τώρα. Ελληνικός Χριστός. Το μάτρε. Έλα. Μην αγχώνεις. Έλα μας, χτυπάνε, τρέχουμε πίσω. Ελάτε από το κίνημα να πάρουμε κόσμο. Έχετε τα όπλα και νομίζω κάτι είστε ρε. Από πάνω, είστε τα τσίπτωτα ρε. Έλα ρε. Δεν έχετε να κάνουμε, δεν πώς θα κάνετε τώρα ο κόσμο. Παιδιά μη φεύγει, αν έχει κόσμο πάνω! Ελάτε εδώ! Ελάτε όλοι! Για Σταύρος να καθίσουμε! Ελάτε πίσω ρε! Υπάρχουν κι άλλοι ρε μέσα στο βουνό, άμα καθούν εδώ πέρα! Θα κρατήσουμε εσάς ρε! Έχουν κόσμο πάνω, θα τους κλείσουν άμα φύγουν! Πρέπει να κρατήσουμε εδώ πέρα! Ποιο έχει, ποιο έχει! Μετά σε δύο Σταύρος πρέπει να πάει! Συνοτιμάστε επιβαρυμένες. Είμαστε και επιβαρυμένες. Πάμε. Thank you.
Καλησπέρα, γεια σας. Είναι άλλη ένα The Barbershop. Άλλη μια Δευτέρα είμαστε εδώ στο Omnia TV. Τα πλάνα που μόλις είδατε δεν είναι από τη Σταδίου, δεν είναι από το Σύνταγμα, δεν είναι από την Πατησίων, δεν είναι ούτε καν από την Πλατεία Εξαρχείων. Είναι από την Ιερισσό, ένα χωριό 3.500-4.000 κατοίκων στη Χαλκιδική, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία έτσι καταπληκτική επενδυτική ιστορία να εκτυλίσσεται, η οποία έχει διάφορες ενδιαφέρουσες κορυφώσεις. Ένα μέρος αυτών των κορυφώσεων θα συζητήσουμε και τώρα. Να σημειώσω ότι στην αρχή του βίντεο που είδατε, είδαμε μία διαδήλωση μέσα σε ένα δάσος. Να σημειώσω ότι αυτό το δάσος, όπως το είδατε εκεί, δεν υπάρχει τώρα. Όταν λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα δέντρα που είδατε εκεί δεν υπάρχουν. Είναι ένα εργοτάξιο, ένα βουνό το οποίο είναι σκαμμένο και συνεχίζει να σκάβεται. Και υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι εκεί, οι οποίοι η αλήθεια είναι πως έχουν βγει από τα ρούχα τους με όλη αυτή την υπόθεση. Προσπαθούν να αντισταθούν, αλλά βέβαια όπως σε κάθε αντίσταση, όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, η ποινικοποίηση είναι η απάντηση του κράτους σε όποιον διαφωνεί. Για να συζητήσουμε αυτά ακριβώς τα θέματα, έχω μαζί μου τον Τόλι τον Παπαγεωργίου και τη Μαρία την Καντόγλου. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας έχω μαζί μου, εδώ, γιατί είναι και άλλοι στα στούντιο από πίσω, βέβαια, για να γίνει αυτή η εκπομπή. Ο Τόλις είναι φερόμενος ως αρχικός μιας εγκληματικής οργάνωσης στη Χαλκιδική, η οποία εγκληματική οργάνωση έχει ως αποστολή. Τι να κάνει, Τόλι? Ο σκοπός της εγκληματικής οργάνωσης είναι η ματέωση ή η καθυστέρηση της επένδυσης σε ελληνικός χρυσός. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό βέβαια συνιστά μια πολύ μεγάλη κατηγορία, είναι ένα έγκλημα. Mm-hmm. Είναι έγκλημα που ζητάτε να ματαιωθεί η επένδυση. Αλήθεια, γιατί ζητάτε να ματαιωθεί η επένδυση? Αρχικά βέβαια ζητάμε γιατί για να μας χαρακτηρίζουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες
τρελούς που λένε ότι κοίταξε ρε χρυσό τους βγάζουν και για χρυσό τους δίνουν. Αυτό. Και αυτοί οι βλάκες την πολεμάνε την ιστορία. Φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους που μας κυνηγάνε είναι για να καταπνίξουν την πλακία και να ακούσει υπόλοιπους Έλληνες ότι αυτοί δεν αφήνουν να βγάλουμε το χρυσό να σας δώσουμε και εσάς. Αυτό. Αυτό φαντάζομαι ότι λένε. Εμείς λοιπόν παλεύουμε εκεί, γιατί η ιστορία αυτή είναι καταστροφική για τον τόπο μας κυριολεκτικά και είναι και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Δεν τους θέλουμε. Mm-hmm. Και αφού δεν τους θέλουμε, πρέπει να φύγουν. Αυτοί πάνε με το ζόρι να μας καθίσουν στο σβέρκο. Λοιπόν, δεν θα μας καθίσουν. Είναι, πώς να πω, το δεν τους θέλουμε και αφού δεν τους θέλουμε πρέπει να φύγουν, ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Όμως, πολλοί κόσμος έχει, επειδή δεν έχει επαφή με την ιστορία, δεν ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται και καλό είναι να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε όσο γίνεται να εξηγηθεί αυτό το πράγμα σε μια εκπομπή σε κάποια λεπτά. Θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να το εξηγήσουμε και δευτερευόντως πρέπει να το θέσουμε το πράγμα στη λογική του ακριβώς. Γιατί πια έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε μέσα καταστολής, έχουμε μια εταιρεία, οι οποίοι όλοι αυτοί έχουν συνασπιστεί προκειμένου να αποδείξουν το παράλογο του ότι κάποιος δεν θέλει στην περιοχή του να υπάρχει ορυχείο χρυσού. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Θα υπήρχαν δύο λόγοι για να ανεχθεί κάποιος μια τέτοια τεράστια καταστροφή, όπως είναι αυτή που συμβαίνει και που έχει συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τόπο μας. Ο ένας λόγος θα ήταν όταν το όφελος για την περιοχή και για όλους εμάς θα ήταν τόσο μεγάλο, που θα μπορούσαμε να πούμε στο τέλος, ασυγχωστούμε αυτές τις καταστροφές για να εξασφαλίσουμε τις επόμενες γενιές. Και το δεύτερο βέβαια είναι το πατριωτικό που θα έλεγε ότι εάν το κράτος, το έθνος μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές θα ωφεληθεί τόσο μεγάλα πράγματα από αυτή την δραστηριότητα, και εμείς οι κάτοικοι της περιοχής θα υποστούμε αυτή τη θυσία για το καλό του έθνους. Το θέμα είναι βέβαια ότι το έθνος αυτή τη στιγμή είναι η καναδική εταιρεία Eldorado και ο Μπόμπολας και όλη αυτή η ωφέλεια πηγαίνει συνολικά σε αυτούς. Από την άλλη μεριά σε εμάς είναι όλη η καταστροφή, η οποία βέβαια έχει και κάτι άλλο ακόμα. Οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται από αυτή τη δουλειά αφαιρούνται στο πολλαπλάσιο από τις απόλυτες θέσεις εργασίας, επειδή όλες οι δραστηριότητες στην περιοχή μας είναι καταδικασμένες. Και οι δραστηριότητες σε εμάς είναι η θάλασσα, είναι ο τουρισμός, είναι οι καλλιέργειες, είναι η κτηνοτροφία, είναι ο προσκυνηματικός τουρισμός, γιατί είμαστε δίπλα στο Άγιο Όρος. Αυτά όλα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, με τέτοιες δραστηριότητες εξαφανίζονται. Mm-hmm. Άρα όλοι αυτοί οι λόγοι συνιστούν την αιτία που εμείς γίναμε εγκληματική οργάνωση και εγώ είμαι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Να συμπληρώσω κάτι. Ναι, ναι. Ότι σε κάθε περίπτωση εμείς μπορεί να λέμε αυτά. Μια άλλη πλευρά επίσης κατοίκων λένε άλλα πράγματα. Το βασικό που θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε είναι αυτό που λέγεται διαβούλευση. Mm-hmm. Άγνωστη λέξη στην Ελλάδα ή τουλάχιστον είναι μόνο στα χαρτιά. Δηλαδή, οι κάτοικοι θα έπρεπε να έχουν ρωτηθεί για αυτό που πάει να γίνει και θα έπρεπε να έχουν συνενέσει σε αυτό που πάει να γίνει. Και μάλιστα είναι αυτό που οι ξένοι το λένε free prior and informed consent. Mm-hmm. Δηλαδή εκ των προτέρων ελεύθερη και ενημερωμένη συνένεση, με γνώση δηλαδή του τι λες, γνώση όλων των πλευρών του θέματος και όχι μόνο της προπαγάνδας της εταιρείας. Επειδή η περιοχή είναι μια πολύ παλιά μεταλλευτική περιοχή, υπάρχουν μεταλλεία μικρής κλίμακας και μόνο υπόγεια στην περιοχή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, εκατονταετίες, όσο θέλετε πίσω μπορείτε να πάτε. Και ήταν μια δραστηριότητα η οποία μικρής κλίμακας μεν, είχε ωστόσο σημαντικές επιπτώσεις, αλλά παρόλα αυτά οι κάτοικοι, η πλειοψηφία των κατοίκων τη δεχόταν, γιατί ναι, ένας αριθμός ανθρώπων δούλευε εκεί πέρα. Ήταν μια οικονομική δραστηριότητα. Ενδεχομένως, θα μπορούσε η κοινωνία, αν είχε ρωτηθεί, να συνενέσει σε κάποιο είδους συνέχιση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Δεν ρωτήθηκε όμως, αντί γι' αυτό ήρθε μια εταιρεία, είπε «τα θέλω όλα», ήρθε το Υπουργείο και το ενέκρινε αυτό το «τα θέλω όλα» χωρίς να ρωτήσει κανέναν, οπότε μετά ο κόσμος δεν είχε άλλη επιλογή από το να πει «εντάξει».
ως εδώ. Έχει δεν πάει άλλο. Έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που μου λέτε, ότι ενώ η μέχρι πρώτην μεταλλευτική δραστηριότητα ήταν υπόγεια, πάμε τώρα σε ένα open pit, έτσι, το οποίο θα έχει και πώς να πω, θα είναι και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Δεν πάει σε ένα open pit, πάει σε πάρα πολλά open pit. Το ένα είναι η αρχή. Σε πρώτη φάση. Όλη η δραστηριότητα σε εμάς είναι σε 317.000 στρέμματα. Μάλιστα. Και 317.000 στρέμματα, αυτό που τώρα ξεκινάει είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, παρόλο που είναι γιγαντιαίο. Σκεφτείτε στην τελική του φάση τι πρόκειται να γίνει. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει περιθώριο να συνενέσουμε σε αυτή την περίπτωση και γι' αυτό έγινε αυτός ο αγώνας, ο οποίος δεν έχει κοπάσει, συνεχίζεται. Η εταιρεία δηλαδή έκανε τα πάντα ώστε να παρουσιάσει ότι αυτό το έργο είναι ένα μικρό έργο. Ενώ η διάμετρος αυτού του open pit παρουσιαζόταν στην αρχή ως 1200 μέτρα ή κάτι τέτοιο. Έχουμε μία εικόνα να δούμε σε αυτό. Ναι, συνέχισε μάλλον. Ναι. Όταν φτάσαν στο στάδιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το μείωσαν αυτό και είπαν 700 μέτρα διάμετρος. Αυτό βέβαια, αμέσως μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αμέσως μετά την έγκριση από τον Υπουργό τον Παπακωνσταντίνου, η ίδια η εταιρεία το άλλαξε, αυξάνοντας τα αποθέματα που πρόκειται να εξοριχθούν, αυξάνοντας τον όγκο και άρα και το μέγεθος του ανοιχτού πηγαδιού. Μάλιστα. Εδώ, αυτή η εικόνα που έχουμε είναι από το... μας την έστειλε ο Ανδρέας ο Κάκαρης, είναι από το Google Earth πώς ήταν το ρέμα Καρατζά. Του ρέματος Καρατζά, το πάνω στις σκουριές. Αυτό και από κάτω πλευρά είναι πώς είναι τώρα. Δεν μπορεί να αποδώσει το μέγεθος της ιστορίας. Έτσι, είναι από πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορεί να αποδώσει. Και επίσης να πω κάτι άλλο. Φαίνεται όμως το πόσο έχει αποψηλωθεί το κομμάτι, αλλά υπάρχει άλλη μια φωτογραφία η οποία δείχνει τη μακέτα, 3D μακέτα από την μελέτη της εταιρείας και σε τι κατάσταση είναι τώρα ο χώρος και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Να συμπληρώσω και κάτι. Αυτές οι εικόνες από το Google είναι παλιές. Mm-hmm. Είναι, αν θυμάμαι καλά, το Νοέμβριο του 12, Δεκέμβριο του 12, κάτι τέτοιο. Η εικόνα από τότε έχει αλλάξει σημαντικά. Ναι. Ακόμα και ο δρόμος πρόσβασης στις σκουριές έχει γίνει φαρδής σαν αεροδιάδρομος. Ναι, ναι, ναι. Είναι, έχουμε και βίντεο να δείξουμε αργότερα από το πώς έχει γίνει ο χώρος τώρα. Νομίζω εκείνο θα είναι το χαρακτηριστικό. Ναι, ναι, μας δείχνει ακριβώς. Εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο στο κομμάτι της ποινικοποίησης όλης αυτής της υπόθεσης και να συζητήσουμε λίγο για τη δικογραφία και για τα διάφορα πράγματα που ακούγονται. Είχα ακούσει μια συνέντευξη στο Βαξεβάνι πριν κάτι εβδομάδες σε σχέση με κάποια έτσι, καταπληκτικά που γράφονται στη δικογραφία. Δηλαδή, αληθεύει ότι η δικογραφία έχει υπογραφεί από έναν αξιωματικό ο οποίος έχει αναλάβει και να μεταφράσει ή να ερμηνεύσει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που έχουν καταγραφεί. Δεν είναι μια δικογραφία, είναι 14. Α, μάλιστα, είναι 14 δικογραφίες. 14 δικογραφίες, από τις οποίες οι 3 είναι κακουργηματικές και οι υπόλοιπες είναι πλημεληματικές. Μάλιστα. Και οι 14 αυτές δικογραφίες είναι η αρχή, γιατί βλέπουμε μόνο μερικά από τα επεισόδια που έχουν συμβεί στην περιοχή. Άρα είμαστε σε αναμονή και νέων. Στις 14 αυτές δικογραφίες έχουμε προς το παρόν 246 κατηγορούμενους. 246 κατηγορούμενους. Μάλιστα. Και η ιστορία βέβαια η κακουργηματική είναι ότι μετά το επεισόδιο των σκουριών, το γνωστό επεισόδιο των σκουριών, τα επεισόδια του Δημαρχείου και του ρέματος Καρατζά, μπήκαμε στην ιστορία την πάρα πολύ απλή. Επειδή δεν μπορούσαν να προσωποποιήσουν τις κατηγορίες, γιατί δεν υπάρχει κανένα πιστήριο για κανένα τεκμήριο ότι κάποιος έκανε κάτι, σκεφτήκαν το πάρα πολύ απλό, τη θεωρία των δύο άκρων. Μάλιστα. Το ένα άκρο λοιπόν τοποθετήθηκε στην πρωτεύουσα στην Αθήνα και το ονομάσαν Μιχαλολιάκος Χρυσή Αυγή και το άλλο άκρο αναγκαστικά ήρθε πάνω κατά τη Βόρεια Ελλάδα και ήρθε σε εμάς. Εγώ λοιπόν είμαι χρήστηκα και αναγορεύτηκα σε ιδρυτή και αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, το άρθρο 187 το περίπου, ναι, με το επιβαρυντικό στοιχείο της κατασκευής, της προμήθειας και της κατοχής όπλων. Όπως καταλαβαίνετε μετά από
το κίνδυνο να χαθεί η Έλβο, η βιομηχανία όπλων για την Ελλάδα και με το δεδομένο ότι δεν θα θέλαμε να αφήσουμε τον ελληνικό στρατό αυτό. Και την γενική ασφάλεια χωρίς όπλα, φροντίσαμε να κάνουμε εμείς βιομηχανία. Θαυμάσια. Ναι, θαυμάσια. Αν είναι και είναι εναλλακτική στην επένδυση της περιοχής. Μάλλον. Υπάρχει κάτι άλλο βέβαια. Μας πρόλαβε η Ελληνικός Χρυσός, η οποία είναι, δήλωσε στα περιοδικά της με περηφάνεια ότι είναι χορηγός χρημάτων και υλικού σε όλα τα επίπεδα της Γενικής Ασφάλειας και της Αστυνομίας. Έχουμε μια δήλωση της ίδιας από το περιοδικό. Ακριβώς. Το οποίο αυτό. Έχει. Ακριβώς. Εικόνα είναι. Και έτσι λοιπόν το θέμα είναι ότι εγώ βρίσκομαι μαζί με τους άλλους 246 στην εξής περίπτωση. Η αστυνομία μας κατηγορεί και μας φτιάχνει τις δικογραφίες για δράσεις δικές μας εναντίον της εταιρείας, η οποία εταιρεία είναι ο χρηματοδότης της αστυνομίας. Αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, έχει μπλεχτεί λίγο το θέμα. Ναι, αυτό το γράφουν στο, ναι. Στα μεταλλευτικά νέα, έτσι, εκεί ακριβώς που είναι σημειωμένο, όπου λέει βέβαια βασικό μέρος της ανταποδοτικότητας καταλήγει σε δημόσιες υπηρεσίες και στα σώματα ασφαλείας με οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη σε κάθε επίπεδο. Καύσιμα, ελαστικά, συντήρηση οχημάτων και άλλα. Συνεπώς οι ίδιοι δίνουν κεφάλαια προκειμένου να μπορούν να περιφρουρούν την επένδυσή τους. Βέβαια και υπάρχει και το άλλο όπως καταλαβαίνετε που συνάγεται από αυτή την ιστορία, ότι στα χέρια μας από την πώληση των όπλων στην ασφάλεια θα έχουμε και λεφτά της Ελληνικής Χρυσός. Και μάλιστα προσπαθώντας να δικαιολογήσουν, τα δικαιολόγητα εκ των υστέρων, γράψαν στο γνωστό blog το αγαπημένο της ασφάλειας, του οποίου οι αναρτήσεις είναι μέρος της δικογραφίας και θεωρείται υλικό της δικογραφίας, εν πάση περιπτώσει. Όχι, γράψαν εκεί. Για τους πολίτες Αριστοτέλη μιλάμε. Έτσι, για αυτό το blog μιλάμε. Όπου οι αναρτήσεις του, τουλάχιστον από όσο έχουμε συζητήσει είναι και μαζί. Τμήμα της δικογραφίας. Είναι τμήμα της δικογραφίας. Χωρίς να υπάρχει κάποιος όμως να έχει πει ότι εγώ είμαι ο διαχειριστής του blog. Ανώνυμη. Αυτή είναι μια καινούρια ιστορία του κώδικα της. Του ποινικού κώδικα και της δικονομίας, είναι μια καινούρια ιστορία όπου ένα ανώνυμο blog μπορεί να είναι στοιχείο δικογραφίας. Και χωρίς να έχει κληθεί αυτός ο άνθρωπος που το γράφει το blog να καταθέσει στην ασφάλεια αυτά που ξέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, έγραψε λοιπόν αυτό το blog ότι ναι, η παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, ξεχάσαν το οικονομικής που γράψαν στα μεταλλευτικά νέα, ναι. Γίνεται εδώ και 6 χρόνια στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 6 χρόνια είναι από το 2008. Μάλιστα. Η εταιρεία ήξερε ότι θα συναντήσει αντίδραση, ήξερε ότι υπάρχει αντίδραση και προετοιμαζόταν. Και τάχνουν στην αστυνομία. Από το 2008. Υπενθυμίζω, μάλλον λέω, για όσους δεν το ξέρουν, ότι το 2007 το καλοκαίρι ο Δήμος Παναγίας, όπου βρίσκεται το μεταλλείο των Σκουριών, η Μεγάλη Παναγία απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από τις Σκουριές, ο Δήμος Παναγίας είχε πάρει ομόφωνη απόφαση κατά του έργου των Σκουριών. Και μάλιστα. Το 2008 η εταιρεία άρχισε να δίνει λεφτά στην αστυνομία. Μάλιστα. Καταπληκτικό. Είναι βέβαια, πώς να πω, μαρτυράει ακριβώς την κατάσταση εκεί πάνω, έτσι. Λοιπόν, σε σχέση με τις κατηγορίες πάλι και σε σχέση με τις δικογραφίες αυτές κτλ. Το νομικό πλαίσιο τι είναι, οι δικηγόροι σας τι λένε, πώς θα κινηθεί αυτή η κατάσταση τώρα. Το έχω πάρει λίγο κωμικά το θέμα και εγώ και οι υπόλοιποι, βλέπετε λίγο αυτή τη διάσταση που δίνουμε. Τα κατηγορητήρια είναι εξαιρετικά σοβαρά, να σκεφτείτε ότι υπάρχει όλος ο ποινικός κώδικας μας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αδίκημα εκτός από το βιασμό ανηλίκου και από την αεροπειρατεία σε αυτά. Πάλι καλά που δεν έχει κανένα αεροδιάδρομο εκεί πάνω. Να γνωρίσω. Ότι η αστυνομία στο τώρα αυτό πια το θέμα μη βάζεις ιδέες. Ήταν επιηγικής απέναντί μας και έτσι δεν μας είχε και αυτές τις κατηγορίες. Λοιπόν, όλα τα ποινικά αδικήματα είναι στην πλάτη τη δικιά μας, τη δικιά μου και όλων των υπολείπων. Εμείς το έχουμε αντιμετωπίσει λίγο το θέμα, όχι ελαφρά, αλλά με χιούμορ. Ναι. Γιατί αυτές τις ιστορίες μπορεί να τις αντιμετωπίζει διαφορετικά. Λυπάμαι που δεν έχω τη δυνατότητα να βγάλω τη δικογραφία στη δημοσιότητα, γιατί αυτό θα το κάνουμε μετά βέβαια, όταν μας επιτραπεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα, όταν προχωρήσει η διαδικασία, και φαντάζομαι ότι θα γραφούν πολλές επιθεωρήσεις
σατυρικές πάνω σε αυτές τις δικογραφίες, ναι, γιατί πραγματικά πρόκειται για δικογραφίες κομικές. Ναι. Δεν στέκεται τίποτα. Έτσι λοιπόν εμείς προσφύγαμε στον προϊστάμενο εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης και ζητήσαμε να οριστεί εφέτης ανακριτής για αυτά τα πράγματα. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας είδε με θετική διάθεση αυτό το πράγμα και εισηγείται θετικά στο Συμβούλιο Εφετών να πάει εφέτης ανακριτής αντί για τους αστυνομικούς σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Αλλά το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι είναι ελαφράς υφής αυτό το κατηγορητήριο. Ούτε καν δηλαδή το πήραν. Ναι. Και επομένως είπε, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί με αυτό. Που σημαίνει ότι θα εκπέσει όλο στην έδρα. Και σημαίνει το εξής, τα πρώτα σημάδια είναι ότι οι τέσσερις φυλακισμένοι αποφυλακίστηκαν. Mm-hmm. Και πιστεύουμε με απέραντη βεβαιότητα ότι το θέμα δεν θα φτάσει στην ακροαματική διαδικασία. Θα την απορρίψουν. Φύγει από πολύ πριν, αλλά εάν φτάσει στο ακροατήριο αυτή η ιστορία, θα διασκεδάσει πάρα πολλοί κόσμος και είμαστε βέβαιοι ότι οι δικαστές θα κρίνουν ακριβώς τι γίνεται και δεν θα προχωρήσουν από εκεί και πέρα. Βεβαίως, ζούμε σε μια χώρα όπου έχουμε δει σημεία και τέρατα, εντάξει. Ναι, προφανώς. Εγώ θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο από ένα μέρος της εγκληματικής σου δραστηριότητας. Ένα μέρος της εγκληματικής δραστηριότητας. Φαντάζομαι να μην πάτε στα απεχθή. Όχι, όχι, δεν είναι τη στιγμή που φτιάχνεις μολότοφ, παραγγέλνεις πίτσες και μπύρες. Αλλά είναι στα πλαίσια των εγκληματικών ενεργειών, τις οποίες έχεις κάνει επανειλημμένο σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Θα πάμε να δούμε ακριβώς για τι εγκλήματα μιλάμε. Πράγμα. Δεν το κάνετε, γιατί σημαίνει δεν ότι εσείς... Νόμου, Γιώργος, σε παρακαλώ. Εσείς παρανομή. Αλλά έπρεπε να φέρουμε τον κόσμο εδώ πάνω να τραβάει και καλά τι γίνεται. Και σας έχουμε πει ότι θέλουμε απαντήσεις. Να πλακώσει τα μάτια να ρίξει. Απαντήσεις γραπτές. Εμείς γραπτός υποβάλαμε κατά τον νόμο. Δεν μας έχετε απαντήσει. Ζητήσαμε συνάντηση με τον εισαγγελέα. Δεν έγινε. Άλλος ψεύτης. Ζητήσαμε συνάντηση με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών. Δεν έγινε. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσετε. Γιατί δεν μπορώ να περάσω εγώ από το σύνολο. Αλλά εσείς θα αναλάβετε την ευθύνη. Ακούστε, εμείς δεν θα απαντήσουμε για ποιο λόγο η εισαγγελία, ναι, των δικών μου εφετών σας δέχτηκε. Όχι, 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 δεν ζητάω αυτό το θέμα. Ναι. Όχι. Εγώ ζητάω να μου πείτε το εξής. Ναι. Εσείς έχετε ένα έγγραφο ή η εταιρεία όπως υποχρεούται στο εργοτάξιο να λέει ότι αυτός ο δρόμος, ο παρακαμπτήριος, έχει αποπερατωθεί κατά τη μελέτη και έχει παραδοθεί η σκηνή χρήση που να το υπογράφει το δασαρχείο. Εάν δεν έχετε τέτοιο χαρτί, εγώ θα επιχειρήσω να παράσω και να με συλλάβετε. Πώ θα με συλλάβετε, εμεί σα λέμε ότι αυτό ο δρόμο είναι προ χρήση. Όχι, δεν μου φτάνει αυτό. Το ότι εσεί λέτε προ χρήση, ο νόμο λέει άλλα πράγματα. Εάν λοιπόν εσεί σύμφωνα με τον νόμο μου πείτε ότι έχει παραληφθεί από το δασαρχείο σύμφωνα με τον νόμο και έχει παραδοθεί η σκηνή χρήση, θα το κάνω. Διαφορετικά θα περάσω από εδώ. Όχι, θα φωνάξει το δασαρχείο να έρθει. Εγώ θα κάνω το δασάρι του εισαγγελέα. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Θα κάνετε τον τηρητή του νόμου. Και αυτή τη στιγμή παρανομείτε. Παρανομείτε αυτή τη στιγμή. Σας έχω υποβάλει έγγραφο και σε εσάς και σε όλους και σας λέω να μου απαντήσετε. Εάν λοιπόν δεν μου έχετε απαντήσει, τότε εσείς παρανομείτε. Φωνάξτε τον εισαγγελέα. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε, είστε παράνομος. Και οι εισαγγελέας. Και εσείς και εσείς. Κανένας δεν είναι παράνομος. Είστε παράνομοι. Θα σας απαντήσω, ο Βασάρης αν έχει παραληφθεί. Φωνάξτε τον αρθή. Εμείς δεν τον φωνάξουμε. Τότε λοιπόν πώς μου παραδείτε. Και αν ο δρόμος αυτός είναι επικίνδυνος. Σας λέμε ότι είναι προς χρήση. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εγώ τον δρόμο τον έχω εξετάσει. Κατά τον νόμο και κατά τις άδειες δεν έχει γίνει όπως επιβάλλει ο νόμος. Επομένως δεν είναι σε κοινή χρήση. Επομένως εσείς οφείλετε να μου αφήσετε να χρησιμοποιήσετε τον δρόμο αυτό. Ναι, την άδεια. Την άδεια ότι ο δρόμος δεν σας έχει παραληφθεί. Ο δρόμος είναι προς χρήση. Όχι, κύριε. Είστε μηχανικός, το πηγράφω. Είστε αυτοματικός. Μπράβο, εσύ που του κλείνεις τον δρόμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τηρήστε τον νόμο.
Δώστε μου την άδεια ότι ο δρόμος αυτός παρεμβεί. Είναι δική σας δουλειά, γιατί είστε ο τηρητής του νόμου και οφείλετε να έχετε τα έγγραφα. Φωνάξτε τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Δεν υπάρχει υπεύθυνο του εργοταξίου και υπάρχει ολόκληρη μοίρα αστυνομικών εδώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι Κυριακή. Ακούστε κύριε. Την Κυριακή εσείς δεν οφείλετε να είστε εδώ, δικό σας θέμα. Οφείλει όμως να είναι η εταιρεία και να έχει στο εργοτάξιο κάποιον υπεύθυνο. Παρακαλώ, φωνάξτε τον υπεύθυνο να μου δώσει τις άδειες. Επαναλαμβάνω, ναι. Σας λέω, ο δρόμος αυτός έχει δημιουργηθεί. Είστε παράνομος. Εντάξει, τώρα σας μπορώ να λέτε ότι είμαστε παράνομοι. Είστε παράνομος. Σας το έχω υποβάλει εγγράφος ότι είστε παράνομος. Και εγώ σας επαναλαμβάνω. Σας έχω υποβάλει έγγραφα ότι είστε παράνομος. Και εγώ σας λέω ότι. Τον υπεύθυνο του εργοταξίου, κύριε Σπονάκη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε αν είναι κάποιο. Φωνάξτε, εγώ θα περιμένω, θα έχω την υπομονή. Σας παρακαλώ, αλλιώς θα με συλλάβετε γιατί θα περάσω. Εντάξει, εγώ σας λέω, ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Φωνάξτε τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε. Εάν δεν υπάρχει άδεια για το χτίσιμο του δρόμου, εάν δεν υπάρχει άδεια για το χτίσιμο ενός σπιτιού, εσείς θα έρθετε να με συλλάβετε. Αν κοιτάξτε να σου. Γιατί δεν συλλαμβάνετε αυτούς, γιατί δεν έχουν την άδεια αυτή. Σε παραλαμβάνω. Πώς κάνουν αυτό το έργο χωρίς την άδεια εδώ. Θα τον ξυλώσω δένδυας γι' αυτό. Πώς. Όσον αφορά για τις καταγγελίες που κάνατε, αυτές κοινοποιήθηκαν και στο δασκαλείο. Ωραία, μέχρι τότε λοιπόν. Μέχρι να σας δοθούν οι απαντήσεις, εσείς οφείλετε να τηρήσετε τον νόμο. Και ο νόμος λέει ότι αυτός ο δρόμος είναι δημόσιος δασικός δρόμος. Αυτό λέει. Κανείς δεν το αφήσει. Λέει λοιπόν το εξής ο νόμος. Ότι εάν. Ο δρόμος αυτός, κατά την άδεια, αποπερατωθεί, παραλυθεί από το δασαρχείο και παραδοθεί σε κοινή χρήση, τότε να είστε βέβαιος ότι κανείς δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το δρόμο. Αλλά τώρα εσείς μας σωθείτε σε παρανομία και εγώ παράνομος δεν γίνεται. Εξαιτίας. Εάν εσείς θέλετε να με κάνετε παράνομο, να με κάνετε. Αλλά εγώ θα περάσω και θα με συλλάβω. Εκτός εάν μου δώσετε την άδεια ότι αυτό παρεγγείλθε. Οπότε θα ζητήσω συγγνώμη και θα φύγω. Σας παρακαλώ, πού είναι το δασαρχείο. Όχι κύριε, λάθος κάνετε. Εδώ το εργοτάξιο, κάθε εργοτάξιο οφείλει να έχει τις άδειες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Φωνάξτε να σας δώσουν τις άδειες. Εάν δεν έχει την άδεια του εργοτάξιου, εγώ θα περάσω και θα με συλλάβετε. Δεν δόθηκε. Εσείς τι είστε, μηχανικός, εσείς δεν είναι μηχανικός. Τότε. Εμείς το περάσαμε και δόθηκε προς χρήση. Δεν δίνεται ο δρόμος έτσι προς χρήση. Ο δρόμος δίνεται προς χρήση όταν παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δοθεί η άδεια ότι δόθηκε σε χρήση. Ακούστε, κύριε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται ευγενείς. Προσπαθήστε να είστε όσο γίνεται νόμιμοι. Παρανομείτε. Είστε παράνομος αυτή τη στιγμή. Παρανομείτε. Να προκαλέσετε αυτή τη στιγμή μια διαταραχή. Μια διαταραχή. Ακούστε κάτι. Σε μένα μη μου τα λέτε αυτά. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας έχω υποβάλει έγγραφα ναι ή όχι. Το δασαρχείο θα σας απαντήσει. Μέχρι να μου απαντήσει το δασαρχείο λοιπόν είναι παράνομοι. Όχι, δεν είναι. Λάθος κάνετε. Εάν ήταν νόμιμοι θα σας έδιναν τις άδειες εσάς. Εδώ και τρεις μήνες έχω υποβάλει. Έγραφα και πάρει, δεν έχω πάρει απάντηση. Ωραία, να σας απαντήσει και η εισαγγελία γι' αυτό. Αυτό είναι άλλο ρεύμα. Βέβαια. Όχι κύριε. Όχι. Εσείς θα σας απαντήσει η εισαγγελία είναι παράνομη ή όχι. Χωρίς άδεια. Θα σας απαντήσει η εισαγγελία. Να σας απαντήσω όχι. Εσείς θέλετε να προκαλέσετε επεισόδιο. Όχι, δεν θέλω κανένα. Κανάλια. Δηλαδή, αν θέλετε να προκαλέσετε το επεισόδιο στα κανάλια. Αν περάσουμε. Προκαλέσετε την. Με συγχωρείτε κύριε. Αν περάσουμε από ένα δρόμο κανάλια το να προκαλέσετε επεισόδιο. Δεν έφερα κανένα. Εγώ εχθές ήρθα από ταξίδι. Να πάρετε απάντηση από την εισαγγελία. Εσείς οφείλετε να πάρετε απάντηση από την εισαγγελία. Όχι, φωνάξτε λοιπόν την εισαγγελία να έρθει. Περιμένουμε. Περιμένω την εισαγγελία. Περιμένουμε. Καθώς δεν την περιμένετε. Αν την πάρουμε, λέμε, περιμένετε. Κύριε, δεν είναι ντροπή. Ναι. Δεν είναι ντροπή. Ναι. Η ελληνική αστυνομία, ναι. Η ανώτατη σαν εσά ελληνική αστυνομία, να εκτελεί τις διαταγές της εταιρείας. Δεν εκτελούμε καμία. Αυτή τη στιγμή σας είπε η εταιρεία ότι ο δρόμος αυτός έχει παραλυφθεί. Έχετε τα έγγραφα. Ακούστε λίγο, κύριε. Εσείς... Τα έγγραφα τα έχετε. Εμείς ο δρόμος δόθηκε προς χρήση. Έχετε την άδεια από το δασαρχείο. Ακούστε λίγο, σας επαναλαμβάνω. Εγώ σας ακούω, μηχανικός είμαι και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ωραία. Τις απαντήσεις αυτές ναι. Υπάρχουν αρμόδιοι άλλες και άλλες υπηρεσίες. Εσείς δεν οφείλετε να έχετε. Δεν οφείλετε να έχετε άλλες έξι άδειες. Εμείς ναι. Ποια άδεια να ότι αν παραδείξει. Την άδεια της παράδοσης. Εσείς θέλετε που... να το χρησιμοποιήσετε το δρόμο. Όχι. Χρησιμοποιήστε το. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω όταν το δημόσιο με διασφαλίσει σαν Έλληνα πολίτη ότι ο δρόμος αυτός έχει παραδοθεί κατά τις διατάξεις σε κοινή χρήση. Αλλιώς δεν επιτρέπετε παρανομίτε που αφήνετε τον κόσμο να περάσει. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάτε στην εισαγγελία να πάρετε τις απαντήσεις. Να πάτε στο αρχείο να πάρετε τις απαντήσεις.
Λοιπόν, αφού το όργανο έλεγε ότι δεν υπάρχει παρανομία, δεν υπήρχε παρανομία. Οπότε το λίγο παρανομούσες εσύ. Νομίζω είναι μέσα στα πλαίσια αυτής της καταδικαστικής διαδικασίας. Υπάρχει και συνέχεια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είσαι ένας παράνομος, δεν ξέρω, κατασκευαστής, έμπορος. Βέβαια, όπου... υπάρχει και συνέχεια στον Καρατζά, παρακάτω στο άλλο μεγάλο επεισόδιο, όπου κατηγορούνται και άλλοι 27 μαζί με, 29 μαζί με μένα, ότι έχουμε συστήσει εγκληματική οργάνωση. Εκεί λοιπόν. Στον στρατηγό, αυτός είναι ταξία. Ναι, ναι, ταξί. Ο στρατηγός ήταν δίπλα. Εκεί, στον στρατηγό μπροστά, του είπε ότι είσαι παράνομος. Ναι, ναι. Ότι πρέπει να συλλάβεις αυτούς. Ότι αύριο το πρωί εγώ έχω ραντεβού με τον εισαγγελέα εφετών και πρέπει και εσύ να έρθεις εκεί και η εταιρεία να έρθει εκεί για να δείξει τις άδειες. Ελέγξατε, του λέω ξανά, αν υπάρχουν άδειες. Αυτά έγιναν μερικούς μήνες μετά. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι τώρα μετά από το κατηγορητήριο. Το δασαρχείο μετά από πίεση που ασκήσαμε έστειλε ένα έγγραφο και λέει δεν υπάρχουν άδειες. Ωραία. Οπότε τελικά δεν είσαι παράνομος. Αλλά κάποιοι λένε ότι είσαι παράνομος. Έχει αυτή τη λογική νομίζω όλη η υπόθεση αυτή. Το θέμα το βλέπουμε με αυτή την πλευρά, αλλά με αυτά και με αυτά έχει καταστραφεί ένα ολόκληρο δάσος. Αυτό. Ένα μοναδικό δάσος. Έχουν καταστραφεί τα νερά. Επομένως... Θα φτάσουμε και εκεί γιατί είναι πραγματικά οι εικόνες, κοίταγα τα βίντεο νωρίτερα και σφιγγόταν η καρδιά μου, δηλαδή είναι αδιανόητες εικόνες. Ειδικά άμα δείξεις περισσότερες εικόνες από το πώς ήταν το βουνό. Ναι. Εσύ το ζήσεις. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πέρασα... Πάρσες, το είδες. Βέβαια, το πέρασα όλο, δηλαδή εν μέσω... Δακρυγόνων. Πήρκε κίνησης. Πήρκε κίνησης. Αλλά... Συνήθως τα βουνά είναι σκεπασμένα με νέφη. Αυτά είναι με δακρυγόνα. Αυτά. Τα δικά σας ήταν με δακρυγόνα την τελευταία φορά που ήμουν εκεί. Να ρωτήσω εγώ, η όλη αυτή η διαδικασία τώρα από την πλευρά τη δική σας, τι νομικά εργαλεία και όπλα μπορεί να έχει, ούτως ώστε να ξεφύγουμε λίγο από την ανοησία την κυβερνητική. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι... Από τα έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί επάνω στο βουνό, τα μόνα που έχουν άδεια, έγκριση, είναι κάτι στοιχειώδη έργα δρόμου και του ανοιχτού ρήγματος. Όλα τα υπόλοιπα, τα κρίσιμα έργα, το εργοστάσιο, οι δρόμοι μεγάλοι, ο περιφερειακός δρόμος, τα ρέματα του Καρατζά, τα φράγματα, τα μεγάλα, οι λίμνες αποβλήτων δεν έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, κανένα δεν έχει καμία άδεια. Και όμως το βουνό έχει καταστραφεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η τραγική. Και βέβαια υπάρχει ένα δασαρχείο εκεί και μια διεύθυνση δασών, οι οποίοι είναι νεκροθάφτες. Ναι. Δεν είναι δασαρχείο, είναι γραφείο τελετών, κηδείας δασών. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να αντισταθούν με κάθε τρόπο, αλλά έχουν και γίνει και αυτοί προσκυνητές της εταιρείας. Πώς να πω, αυτό φαίνεται από τη μία αντίδρασή τους ή από την ανάποδη αντίδρασή τους? Φαίνεται από το γεγονός το ότι ξέρουν ότι δεν υπήρχε καμία άδεια και έπρεπε μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχουν επέμβει για να διακόψουν όλα αυτά τα πράγματα και να στείλουν τους ενόχους. Ο άνθρωπος αν σκεφτεί να κόψει ένα δέντρο επάνω στο βουνό θα βρεθεί σιδεροδέσμιος το επόμενο λεπτό στη φυλακή. Σωστό. Όφυλαν λοιπόν αυτοί οι δασάρχες και όλοι οι αρμόδιοι διευθυντές να τους έχουν στείλει όλους αυτούς στη φυλακή. Και όμως όλοι αυτοί είναι προσκυνητές της εταιρείας. Γονιπετούν, υποκλίνονται στις διαταγές της εταιρείας, εκτελούν τις διαταγές της εταιρείας. Υπογράφουν οτιδήποτε τους δίνουν και δεν ελέγχουν τι γίνεται στην πράξη. Πριν πάμε να δούμε την καταστροφή όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, γιατί έχουμε κάτι βίντεο από το τέλος Οκτωβρίου που έχουν τραβηχτεί, που είναι πραγματικά τρομακτικά, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί μέσα στην επιχειρηματολογία σας είναι το ότι η επένδυση αυτή για την Ελλάδα δεν είναι επικερδής, και εγώ θέλω να ακούσω λίγο γιατί δεν είναι επικερδής και τι πιθανές άλλες προτάσεις θα υπήρχαν και αν έχουν κατατεθεί από την πλευρά σας. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Έχει ακουστεί από τις τηλεοράσεις, από όλα τα μέσα, από τον Πρωθυπουργό μας, από το Δένδια, από το Χατζηδάκη, τους Υπουργούς Ανάπτυξης. Έχει ακουστεί ότι αυτή η ιστορία θα αποδώσει κάποιες εκατοντάδες τόνους χρυσού και κάποια εκατομμύρια τόνους χαλκού και όλα αυτά άφησαν να εννοηθεί
ότι θα μπουν μέσα μεταφρασμένα σε ευρώ στο ελληνικό θησαυροφυλάκιο το αραχνιασμένο για να μας βγάλουν από ένα μέρος της κρίσης. Αυτοί λοιπόν δεν τολμήσαν όλοι οι αλητήριοι να πούν κάτι πάρα πολύ απλό που το φωνάζουμε από την αρχή. Ότι το ελληνικό δημόσιο από την ιστορία αυτή, με σύμβαση την οποία υπογράψαν ο Χρήστος ο Πάχτας και ο Άκης ο Τσουχατζόπουλος, έχει μηδενικά ρόγιαλτις και μηδενικά δικαιώματα και μηδενικές φορολογήσεις, έσοδα από φορολογίες από όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν σημαίνει το εξής, ότι θα σκαφτούν τα βουνά, θα καταστραφούν τα δάση, τα νερά, τα πάντα, και ό,τι υπάρχει σήμερα μέσα στη γη θα φύγει μεταφρασμένο σε χρυσό, χαλκό και άλλα μέταλλα και σε δισεκατομμύρια, 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρώτη φάση, και θα βρεθούν στα ταμεία της Ελντοράδο. Αυτή είναι πραγματικότητα. Το ελληνικό δημόσιο δεν έχει τίποτα απολύτως από αυτή την ιστορία. Αυτά είναι, τα έχουμε καταγγείλει εγγράφως, τα ξέρουν όλοι. Ναι. Αυτό που θα μείνει σε εμάς θα είναι αυτό που ήδη θα δείξετε σε λίγο. Ένα δάσος ερυπωμένο τώρα, ένα δάσος αποξυλωμένο, εκχερσωμένο ένα βουνό, και αύριο το πρωί όλο αυτό το βουνό και αυτά που θα δείξετε θα είναι τέλματα τοξικών αποβλήτων. Και εμείς από κάτω θα προσπαθούμε να επιβιώσουμε, και φυσικά θα εγκαταλείψουμε τον τόπο μας, γιατί δεν θα είναι δυνατόν να επιβιώσουμε σε αυτόν τον τόπο. Έτσι λοιπόν το ελληνικό δημόσιο έχει μηδενικά κέρδη από αυτή την ιστορία, και εμείς όλοι οι κάτοικοι της πιο όμορφης, μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας, της Χαλκιδικής, θα αναγκαστούμε να καταλείψουμε αυτόν τον τόπο. Οι εναλλακτικοί έχουν κατατεθεί προτάσεις από την πλευρά τη δική σας και από τις πρωτοβουλίες τέλος πάντων των κατοικών. Από το 1997 έχουν καταθέσει, από το 1998, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κοπεί η επιδότηση των εταιριών κρυσού, αλλά και στο ελληνικό δημόσιο, πλήρεις προτάσεις για ανάπτυξη της περιοχής μας με χίλιους άλλους τρόπους. Το κάτω-κάτω της γραφής δεν τους χρειαζόμαστε. Εμείς ζούμε θαυμάσια. Η Χαλκιδική ζει θαυμάσια χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα βέβαια είναι κάτι που δεν το ξέρουν οι Έλληνες ακόμα, ότι με το μεταλλευτικό κώδικα, ο οποίος είναι ένας χουντικός νόμος, ο 210 του 1973, όπου υπάρχει μεταλλευτική περιοχή, απαγορεύεται από τον νόμο οποιαδήποτε άλλη αναπτυξιακή δραστηριότητα. Μάλιστα. Έτσι εμείς, λοιπόν, εμείς εκ του νόμου είμαστε καταδικασμένοι ό,τι θέλουμε. Μάλιστα. Οπότε, ό,τι και να γίνει, η περιοχή είναι στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Ο μεταλλευτικός κώδικας δεν επιτρέπει σε κανέναν να κάνει οτιδήποτε άλλο, ακόμα και εν παραλίλω. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν είναι περίεργο το ότι στην περιοχή τη δικιά μας, με 87 χιλιόμετρα ακτές, με 92% δασού κάλυψη, με τον πλουσιότερο υδροφόρο ορίζοντα ολόκληρης της Μεσογείου, με τα αρχαία Στάγυρα και το Άγιον Όρος, έχουμε το 1/3 του κατακεφαλήν εισοδήματος της υπόλοιπης Χαλκιδικής και το μικρότερο δίκτυο ανάπτυξης που υπάρχει. Μάλιστα. Γιατί έχετε κολλήσει με αυτή την ιστορία εκεί πέρα. Ακριβώς. Έχω 2-3 ερωτήσεις από τα παιδιά που μας βλέπουν στο chat. Μία ερώτηση είναι, αν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό όργανο το οποίο να απευθυνθείτε, που να είναι, να υπερκερνά την ελληνική νομοθεσία και το ελληνικό κράτος, ας πούμε, αφού, όπως λέει ο user που μας βλέπει, το ελληνικό κράτος τον παίζει. Μπορούμε να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση ευρωπαϊκών οδηγιών. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, κάναμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, την οποία τη χάσαμε. Ναι. Θα γίνει προσφυγή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ίδιο, για το ίδιο θέμα. Βεβαίως όλες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαδικασίες που κρατάνε πάρα πολύ, και εντωμεταξύ η καταστροφή θα συνεχίζεται. Εγώ όμως ήθελα να πω κάτι άλλο που νομίζω πιάνει περισσότερο το πνεύμα του φίλου που μας παρακολουθεί. Θέλω να πω το εξής, ότι κάποτε στραφήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρήκαμε στήριξη γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν ακούτε τι γίνεται. Παλιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έλλειμμα σε ορυκτές πρώτες ύλες, σε μεταλλεύματα. Ειδικά, όχι όλες τις ορυκτές πρώτες ύλες, ειδικά σε μεταλλικές
ορυκτές ύλες. Mm-hmm. Λοιπόν, βιομηχανικά ορυκτά και αδρανή έχει. Οπότε αυτό μεταβάλλει και την πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι το 70% εισάγεται. Και μετά την ανάπτυξη της κινέζικης και της ινδικής οικονομίας, η δυσκολία στην Ευρώπη να βρει μεταλλεύματα είναι εξαιρετικά μεγάλη. Οπότε λόγω σκέφτηκα... ανταγωνισμού από τις άλλες χώρες. Mm-hmm. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε δικές μας ορυκτές πρώτες ύλες και κάνανε μια επιτροπή υπό τον, υπό τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Verheugen, η Επιτροπή Verheugen, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα να βρει τρόπους να έχουμε δικές μας ορυκτές πρώτες ύλες. Έτσι λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή έβγαλε τα συμπεράσματά της, τα οποία πια νομίζετε ότι είναι. Ότι μια από τις χώρες οι οποίες έχει το μεγαλύτερο ορυκτό πλούτο και μπορεί να βοηθήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Ελλάδα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν με την ιστορία της οδηγίας Verheugen, της πρωτοβουλίας Verheugen, δεν υπάρχει πλέον προστασία στις περιοχές Natura 2000. Ό,τι είναι Natura 2000 σήμερα προκειμένης της δημιουργίας μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και καθετοποίησης μεταλλευτικών βιομηχανιών δεν προστατεύεται. Δεν προστατεύονται οι εθνικοί δρυμοί. Η εθνική δρυμή δεν προστατεύεται. Μπορεί να γίνει μεταλλευτική δραστηριότητα αν υπάρχει μέταλλο και μάλιστα και βιομηχανία καθετοποίησης. Προστατεύεται μόνο ο πυρήνας του εθνικού δρυμού. Δεν μάλιστα. Υπάρχει προστασία των ακτών. Επομένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο δεν περιμένουμε προστασία του φυσικού μας πλούτου και του πολιτιστικού μας πλούτου, τουναντίον αυτοί όλοι τώρα μας βλέπουν εμάς σαν μία πηγή μετάλλων. Έτσι όπου υπάρχει μέταλλο θα το βγάλουν από πάνω, θα μας θάψουν μέσα, θα ρίξουν και από πάνω τα τοξικά και τελείωσε. Οπότε δεν είναι αεροψεκασμένοι όλοι αυτοί που λένε ότι ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού γίνεται για τον ορυκτό πλούτο. Μα όχι φυσικά. Όχι, αυτοί δεν είναι ψεκασμένοι καθόλου. Μάλιστα. Μία άλλη ερώτηση που μου έχουν κάνει τα παιδιά να μεταφέρω είναι αν βρίσκεστε σε επαφή με άλλες περιοχές που θα έχουν ή έχουν θέμα με εξόρυξη αντίστοιχα, όπως το Κιλκής, τις Σέρες, τη Θράκη κτλ. Και σε ποιο βαθμό είναι η επαφή σας, υπάρχει μία ενιαιοποίηση ενός μετόπου ή κάτι τέτοιο. Μαρία. Επίσης να πω. Ναι, υπάρχει τέτοια συνεργασία και μάλιστα είναι και πάρα πολύ παλιά. Η συνεργασία με τη Θράκη ξεκίνησε το 1999, όπου μόλις είχαν εγκριθεί τα δύο project χρυσού της Θράκης, το Πέραμα και οι Σάπες, τα οποία, παρένθεση, τώρα ανήκουν όλα στην Ελντοράντο. Δηλαδή, η Ελντοράντο αυτή τη στιγμή έχει όλα τα μεταλλεία χρυσού της Βόρειας Ελλάδας. Όλα τα project χρυσού της Βόρειας Ελλάδας. Και λίγο αργότερα, το 2001-2002, αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσαμε και μια συνεργασία με το Κιλκής, γιατί τότε είχε πρωτοεμφανιστεί και το θέμα της εξόρυξης χρυσού σε κάποιες περιοχές του νομού Κιλκής. Mm-hmm. Από μια μεγάλη πολυεθνική τότε, τη Ρίο Τίντο. Αυτό το θέμα στη συνέχεια δεν προχώρησε και δεν προχώρησε γιατί η τοπική κοινωνία βρέθηκε προετοιμασμένη από πριν. Με τις επαφές που είχαμε και την ενημέρωση, την πληροφόρηση που απέκτησα. Ήταν η αντίδραση άμεση και γρήγορη. Ήταν άμεση, τους προλάβαμε. Mm-hmm. Φυσικά περάσαν κάποια χρόνια, ήρθε και η κρίση και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή ζούμε το δεύτερο κύμα, τη δεύτερη προσπάθεια εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας από πολυεθνικές, που στην προκειμένη περίπτωση είναι μία η Ελντοράντο. Το μεταλλείο, ο δημόσιος μεταλλευτικός χώρος στο Κιλκής, σε μια περιοχή του Κιλκής, σε βάθη Γερακαριό, Μιλοχώρη, Αντιγόνια, είναι δημόσιος μεταλλευτικός χώρος, έγινε διαγωνισμός από το ΙΠΚΑ για την εκμίσθωσή του, νικητής του διαγωνισμού ήταν, μαντέψτε, ο Άκτορας. Ό,τι έκπληξη. Ό,τι έκπληξη. Ναι, ήταν ο Άκτορας. Οι κάτοικοι του Κιλκής προσέφυγαν κατά του διαγωνισμού στα διοικητικά δικαστήρια και περιμένουμε να εκδικαστεί η ιστορία. Επειδή το ερώτημα ήταν γενικότερο, θέλω να πω στους φίλους ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο με το χρυσό και το χαλκό. Για παράδειγμα, στα βουνά, στην Ήτη και στην Κιώνα, στη Φτιότιδα και τη Φωκίδα, στον Παρνασσό, υπάρχει το τρομακτικό πρόβλημα με τις βοξίτες. Ναι. Όποιος έχει πάει σε εκείνα τα βουνά, θα δει κυριολεκτικά ότι τα έχουν ρημάξει. Τα νταμάρια. Έτσι λοιπόν κάναμε και επιτροπές και εκεί.
και υπάρχει ένα σοβαρό κίνημα στην περιοχή αυτή, μέτρα κυρίως στην ΙΤΕΑ, και το κίνημα αυτό δρά και αυτό για να μπορέσει να προστατεύσει την περιοχή από την καταστροφή που κάνουν άλλες εταιρείες εκεί, ο Κυριακόπουλος, η SMB και η Ελμίν. Και επίσης έχουμε επαφές και με κινήματα. Και αυτοί. Έχουμε επαφές και με κινήματα στην Εύβοια και, και στη Λάριμνα που έχουν τα προβλήματα με το Νικέλιο και με το Λευκόλιθο και όλα αυτά. Και φυσικά και με το εξωτερικό. Υποθέτω και... Τουρκία, Ρουμανία. Ναι, να πω ότι είχαμε και μια καλή είδηση σήμερα από τη Ρουμανία. Όπου η κυβέρνηση της Ρουμανίας αποφάσισε να μην εγκρίνει ένα σχέδιο νόμου που είχε κατεβάσει πριν από 2 μήνες, με το οποίο θα ενέκρινε ουσιαστικά το μεταλλείο χρυσού της Ρώσια Μοντάνα, το οποίο είναι άλλο ένα τέρας, κυριολεκτικά τέρας. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο open pit. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο open pit της Ευρώπης. Mm-hmm. Και για να γίνει αυτό πρέπει να φύγει το χωριό της Ρώσια Μοντάνα, η πόλη, από τη θέση της. Και υπάρχουν μερικοί ξεροκέφαλοι, οι οποίοι εδώ και 10 χρόνια αρνούνται να φύγουν. Τώρα, ο λόγος που μας ενδιαφέρει, που χαιρόμαστε πολύ με αυτή την ιστορία της Ρώσια Μοντάνα, είναι πρώτον, ότι η ιστορία αυτή πάει παράλληλα με την ιστορία τη δικιά μας, εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Τους παρακολουθούμε, μας παρακολουθούν. Mm-hmm. Πάει λίγο μπρος, λίγο πίσω, πλησιάζει η έγκριση, απομακρύνεται η έγκριση. Και τώρα, ο δεύτερος λόγος που μας χαροποιεί πολύ αυτό, είναι ότι είναι καθαρά μία νίκη του κόσμου. Από τότε που ανακοινώθηκε το σχέδιο νόμου, οι Ρουμάνοι βγήκαν στους δρόμους, είναι στους δρόμους εδώ και 10 εβδομάδες, διαδηλώνουν κάθε μέρα, χιλιάδες ανθρώπων στους δρόμους κάθε μέρα, και η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αποσύρει το νομοσχέδιο. Τελεία και παύλα. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Είναι όμως οι ίδιες ιστορίες, έτσι. Είναι ακριβώς ίδιες. Είναι copy-paste. Είναι copy-paste. Και άμα πάτε και στη Λατινική Αμερική, παντού τα ίδια γίνονται. Παντού. Σε όλο τον κόσμο, τα ίδια. Που όμως, για να επιστρέψουμε λίγο στην καταστροφή, που όμως έχουν τρομακτικά μεγάλο κόστος για το περιβάλλον και για τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Θα ήθελα να αρχίσει να παίζει λίγο το βίντεο για να πάρουμε λίγο εικόνα. Είναι αρκετά μακρύ, μπορούμε να μιλάμε πάνω σε αυτό. Και ίσως έχει και νόημα να μου περιγράφετε λίγο για τις περιοχές και το τι υπήρχε πριν κτλ. Να θυμίσω ότι είδαμε ένα βιντεάκι στην αρχή που τρέχε κόσμος μέσα στο δάσος και δεν υπάρχει. Εδώ είναι οι σκουριές, λοιπόν. Είναι το δάσος, ένα κομμάτι που είδαμε πρωτύτερα. Mm-hmm. Αυτό είναι τώρα οι σκουριές. Η έκταση που μέχρι τώρα έχει εκχερσωθεί είναι περίπου 1.000 στρέμματα και υπολείπονται άλλες 3.500 στρέμματα. Μάλιστα. Να καταστραφούν. Όπως καταλαβαίνετε, έχει καταστραφεί και το ανάγλυφο του βουνού. Βέβαια. Γιατί το ανάγλυφο ήταν πολύ έντονο. Βλέπετε τώρα όμως μεγάλες επίπεδες επιφάνειες. Ίσχυμα, ναι. Όλα έχουν. Όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς άδεια. Δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση για αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Καμία απολύτως αδειοδότηση. Βλέπουμε τώρα τους δρόμους που κατεβαίνουν κάτω, τους τεράστιους λεωφόρους, και θα δούμε. Αυτά που βλέπουμε ήταν ρέματα παλιά. Μάλιστα. Είναι μπαζωμένα τα ρέματα και σιωμένα όλα. Τα εκχερσώνουν και τα μπαζώνουν. Τα ρέματα αυτά είναι συνεχούς ροής και υδροδοτούν όλη την περιοχή μας. Βλέπετε τώρα εκεί είναι. Αυτά είναι στήρα για να στρώσουν όλη την περιοχή πια και να την κάνουν όλη επίπεδο. Και τα μεγαλύτερα τμήματα θα τα στρώσουν με τσιμέντο και θα τα ασφαλτοστρώσουν. Αδρανή, κουβαλάνε συνέχεια αδρανή. Αυτά τα αδρανή βέβαια είναι αδρανή μεταλλευτικά από άλλες περιοχές, ναι, από την Ολυμπιάδα και το Στρατόνι, και όλα αυτά είναι τοξικά αδρανή, και όλα αυτά με τις βροχές θα ποτίσουν και το υπέδαφος του βουνού όλου και θα γίνει χαμός από την ιστορία. Μάλιστα. Αυτή. Αυτό το θυμάσαι, Αντώνη, ήταν ένα καταπληκτικό δάσος. Η εικόνα αυτή θα ακολουθήσει, ναι, παντού σε λίγο. Το τοπίο πλέον δεν είναι αναγνωρίσιμο. Εμείς δηλαδή που το ξέραμε, δεν αναγνωρίζουμε πού βρισκόμαστε πια. Και μπουλντόζες παντού, σκάψιμο παντού. Και βέβαια γεννιέται το ερώτημα, εσείς που κάνετε αυτόν τον αγώνα για όλα αυτά, γιατί τα αφήσατε να γίνουν όλα. Ήθελα να πω στους φίλους ότι ο αγώνας αυτός με τους 246 μέχρι στιγμή κατηγορούμενους
Το καλοκαίρι είχε και μια υποχρέωση να κοπάσει mm-hmm. για να πάνε τα παιδιά να δουλέψουν και οι άνθρωποι του χωριού μας να δουλέψουν για να βγάλουν ένα μεροκάματο για το χειμώνα που έρχεται. Να είστε βέβαιοι ότι αυτή η εικόνα της αδράνειας που υπήρχε μέχρι τώρα δεν θα υπάρξει από εδώ και μετά. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς θα κάνουμε πολεμικές επιχειρήσεις, τις οποίες ποτέ δεν κάναμε εκεί απάνω. Mm-hmm. Αλλά ο αγώνας μας ήταν αγώνας αντίστασης κατά της βίας πάντα. Mm-hmm. Και βέβαια ο αγώνας αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μπούμε και μπροστά στους μπουντόζες, σημαίνει ότι μπορούμε να μπούμε και μπροστά στα κρέιντερ. Σημαίνει ακόμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να μας πατήσουν για να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Αυτό είναι το ρέμα του Καρατζά. Το ρέμα Καρατζά, ναι. Αυτό είναι το ρέμα του Καρατζά. Εδώ έτρεχε νερό βέβαια, το οποίο πότιζε την περιοχή μας. Το ένα ρέμα από τα δύο που ποτίζουν την περιοχή μας έχει καταστραφεί. Εάν καταστραφεί, μάλλον όταν λένε ότι θα καταστρέψουν και το Λοτσάνικο, τότε εμείς στην περιοχή από κάτω δεν θα έχουμε νερό. Να, αυτό είναι το ρέμα του Καρατζά. Εδώ έτρεχε νερό, υπήρχαν οι βάθρες που πηγαίναμε τα καλοκαίρια και κολυμπούσαμε. Ερχόταν τα παιδιά από κάτω από τα χωριά και πηγαίναν και κολυμπούσαν έτσι για ποικιλία στο βουνό αντί από τη θάλασσα. Για περισσότερη δροσιά. Χάθηκαν όλα αυτά. Αυτό ήταν πράγματι, αυτό ήταν αυτό που είχαμε παραπατήσει και πέρυσι. Αυτό είναι το ρέμα του Καρατζά. Βέβαια. Αυτό είναι. Ναι. Όλοι εσείς το έχετε δει, το έχετε περπατήσει. Βέβαια, βέβαια. Το έχουμε περάσει από μέσα, παιδιά. Δεν τη συζητιέται. Είναι... Έχουμε ψάλι με τον Λουκά εδώ. Αυτά. Αυτά. Έχουμε ψάλι. Περνώντας μέσα από το δάσος. Και κάναμε και ορισμένες έτσι. Έχουμε κάνει διασκευές από διάφορους εκκλησιαστικούς ύμνους. Στο όπως μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Αλήθεια. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Δυστυχώς είναι τραγικά, αλλά δεν μπορεί να είναι παράπλευρες απώλειες του αγώνα μας, ο οποίος τελικά θα είναι νικηφόρος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους αφήσουμε. Αλλά βέβαια αυτές τις απώλειες ήταν φυσικό. Πώς τις... Όλη αυτή η καταστροφή που βλέπουμε τώρα είναι μόνο ο χώρος που έχει εκχερσωθεί, είναι μόνο ο χώρος που θα γίνει το εργοστάσιο εμπλουτισμού και κάποιοι δρόμοι. Αυτό είναι το φράγμα. Αυτό είναι το φράγμα που έχει ξεκινήσει τώρα. Ναι. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η εξόρυξη, δεν έχει καθαριστεί από τη βλάστηση ο χώρος της εξόρυξης, δεν έχει καθαριστεί ο χώρος, οι δύο χώροι που πρόκειται να γίνουν χαβούζες τοξικών απειλήτων. Είναι ευγενικά η Μαρία, είδατε πώς το λέει. Ναι. Δεν έχει καθαριστεί ο χώρος. Είναι... δεν έχει... Μαρία, δεν έχει εξορυχθεί συνολικά. Αλλά μένουμε στο θέμα καθαριστή. Έτσι το λένε αυτοί. Το καθαρίζουν από τα βρώμικα δέντρα. Από τα βρώμικα δέντρα. Ναι, αυτό είναι καθάρισμα. Αυτό είναι καθάριση. Και αυτό είναι καθάρισμα. Καταπληκτικά. Ναι, και αυτό είναι καθάρισμα. Είναι, βλέπω ότι είναι πεντακάθαρα όλα. είναι ότι επιτέλους κάποιος φέρνει τον πολιτισμό σε αυτό το απολύτιστο μέρος. Ανάπτυξη. Είναι η ανάπτυξη. Ξέρετε κάτι... Εδώ το chat ήδη έχει αρχίσει και βρίζει και λέει εδώ λέμε γάμο το σπίτι τους. Ή οι σκηνές αυτές είναι βία και διάφορα τέτοια. Δεν θα τους αφήσουμε, αυτό είναι βέβαιο, αυτό το πράγμα έχει γίνει, αλλά σκεφτείτε πόσο περισσότερο αυτός ο κόσμος μπορεί να παλέψει. Πόσο περισσότερο. Πού είναι μια ερώτηση. Και μόνος του. Μόνος του. Μόνος του. Σας χρειαζόμαστε όλους. Αλήθεια είναι αυτό. Εσάς που είσαι στο chat. Όλους. Μα οι εικόνες αυτές είναι το μόνο που μπορούν να σε κάνουν να, τουλάχιστον να εξοργιστείς. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία τεράστια διαδήλωση. Που δεν έπαιξε πουθενά. Ασύλληπτη διαδήλωση. Που δεν έπαιξε πουθενά φυσικά. Mm-hmm. Μόνο στην ΕΤΡΙΑ φυσικά. Ακόμα και οι Γάλλοι λέγανε ότι... Γιατί νομίζω ότι ήταν κάτι σαν 12-15.000 κόσμος. Εδώ θέλω να σας δείξω κάτι. Βλέπετε αυτά. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε τα σειρματοπλέγματα και έχετε τους δρόμους και την εκχέρσωση. Mm-hmm. Ακούστε λοιπόν τι μεγάλη καταστροφή έχει γίνει και σε έναν άλλο τομέα. Έχουμε έναν φίλο, τον Γιώργο τον Καλύβα, πιο κάτω από τον Καρατζά εδώ, mm-hmm. που έχει ένα κτήμα από τους παππούδες του και παράγει κάστανα, καρύδια και μέλι. Ναι. Ήμασταν πριν από 10 μέρες εκεί και είναι η εποχή που μαζεύει τα κάστανα και τα μέλια. Ναι.
και τα καρύδια. Και ο άνθρωπος ήταν ξενυχτισμένος, λέω, βρε Γιώργο, τι έγινε, δεν κοιμάσαι, τι να κοιμάμαι, λέει τόλι. Όλο το βράδυ τη βγάζω έξω, έχονται νεκέδες και βαράω, γιατί έρχονται τα γουρούνια και μου τρώνε τα καρύδια και τα κάστανα και τα καημένα τα γουρούνια και τα ζαρκάδια που έρχονται και τα άλλα τα γρήμια που έρχονται. Γιατί έχουν φύγει από εκεί. Έρχονται γιατί τους έχουν καταστρέψει όλο το τόπο τους. Σκεφτείτε ότι όπου υπάρχουν σειρματοπλέγματα, δρόμοι και αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα ζλάφια έχουν μαζευτεί όπου μπορούν αυτό. Να βρουν λίγο τροφή και είναι το κτήμα του Καρίδα. Το βουνό δηλαδή αυτό ήδη από την ιστορία αυτή δεν έχει καταστραφεί μόνο η χλωρίδα του, αλλά έχει καταστραφεί και ένα μέρος της πλουσιότατης και σπανιότατης πανίδας. Αν σκεφτείτε ότι εδώ είχε πάνω, έχει κοπάδια από ζαρκάδια, από αγριογούρουνα, από αγριόγατες μιας ειδικής ράτσας, ναι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι καταδικασμένα. Αυτό. Καταδικασμένα. Μα αλήθεια, το βλέπω και το, όπως είπα και προηγουμένως, το έβλεπα και σφιγγόταν η καρδιά μου ακριβώς επειδή τους έχω περπατήσει αυτούς τους δρόμους εκεί πάνω. Ακριβώς επειδή τους έχω, πώς να πω, έχοντας ανέβει δύο φορές, έχοντας κάτσει μέρες και με τα παιδιά και με τις κινητοποιήσεις φτάνοντας στο βουνό και θυμάμαι κιόλας τότε ότι ανεβήκαμε εκεί για να μην γίνει αυτό. Περάσαμε αυτά τα δάση ακριβώς για να μην ισοπεδωθούν. Κι όμως, μέσα σε ένα χρόνο έχουν καταφέρει... Αυτά όλα έχουν γίνει μέσα σε διάστημα 4 μηνών, όλα αυτά. Αυτό δεν είναι όλο. 4 μήνες έχουν γίνει και αυτά είναι τμήμα βέβαια. Ναι. Γιατί είναι και πολλά τα οποία δεν μπορέσαμε να πάρουμε, να πλησιάσουμε, δεν μας αφήσαν. Η συνολική έκταση του έργου των σκουριών, όπως το λένε τώρα αυτοί, mm-hmm. πιθανόν είναι, τελικά θα είναι πολύ μεγαλύτερο, είναι γύρω στα 4.500 στρέμματα. Ναι. 4.500 στρέμματα παρθένου δάσους. Από τα οποία τα 1.000 ήδη έχουν κερσωθεί. Ναι, τα 1.000 ήδη έχουν κερσωθεί. Έχουμε μετρήσει οξιές με διάμετρο 6 και 7 μέτρα. Έχουμε δει ήταμου σε ένα σπανιότατο είδος, το οποίο ο Χάρης ο Ζάγκας, ο καθηγητής του το ΑΠΙΘΙΤΑ, ο ειδικός δασολόγος, ο πρόεδρος των δασολόγων, μας έλεγε ότι έχουν ηλικία πάνω από 600 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα αρχαίγωνα δάση όλα έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλο μέρος και όπως καταλαβαίνετε η καταστροφή αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Σαφώς. Δεν μπορεί να ξαναφτιάξει αυτό το δάσος. Ο ήταμος, αυτό το σπάνιο δέντρο, παράγει ένα φάρμακο που είναι το ισχυρότερο αντικαρκινικό που γνωρίζουμε σήμερα. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν ενδιαφέρει κανέναν γιατί κάποιος θέλει χρυσό. Ανάπτυξη. Έτσι και θέλει και ανάπτυξη και πάει λέγοντας. Οπότε εσείς ακριβώς επειδή αντιτίθεστε σε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τελικά είστε εγκληματίες. Το είπαμε και αυτό, το είπαμε αυτό από την αρχή. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της εγκληματικής σας οργάνωσης? Οι επόμενες κινήσεις της εγκληματικής μας οργάνωσης είναι ότι σε αυτό το στάδιο που είμαστε σήμερα δουλέψαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, να καταρρύψουμε τις δικογραφίες που μας στέλνουν όλους με αυτά τα βαριά, με τις βαριές εγκληματικές κατηγορίες και πιστεύουμε ότι το έχουμε κατορθώσει αυτό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μετά από την ιστορία αυτή τη δικαστική που πιστεύουμε ότι θα την ξεφύγουμε γιατί ελπίζουμε στους δικαστές τους Έλληνες. Ναι. Το επόμενο στάδιο είναι ότι θα ασχοληθούμε τώρα, ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με τη νομική αντιμετώπιση αυτού του πράγματος, γιατί όπως σας εξήγησα όλα τα πράγματα αυτά είναι παράνομα. Ναι. Και βέβαια δεν θα αφήσουμε κανέναν και κανέναν υπάλληλο από αυτούς που υπογράψαν, από τους λειτουργούς του δημοσίου, από αυτούς που υπογράψαν αυτές τις άδειες, δεν θα αφήσουμε κανέναν ήσυχο. Να είναι βέβαιοι ότι οι καταγγελίες τις οποίες θα δεχθούν θα είναι θεμελιωμένες και θα είναι πάρα πολύ άσχημες. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους και να μην κοιμούνται καθόλου ήσυχοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα. Το ίδιο κάνουμε και στους αστυνομικούς ήδη. Έχουμε κάνει καταγγελίες και θα τους καταγγείλουμε και ακόμα περισσότερο. Και βέβαια, εάν αυτά τα πράγματα δεν τους σταματήσουν, εμείς εδώ είμαστε. Και το άρθρο 120 του Συντάγματος εδώ είναι. Μάλιστα. Οπότε ο αγώνας θα συνεχιστεί, η προσπάθεια συνεχίζεται. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να γλιτώσουμε τον τόπο μας ή αν πια δεν κατορθώσουμε να γλιτώσουμε τον τόπο μας ή θα πέσουμε ή θα μας φυλακίσουν ή θα μας διώξουν και θα μας εξορίσουν όλους από τον τόπο μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα.
Έρχονται οι δημοτικές. Έρχονται οι δημοτικές εκλογές. Και αυτό είναι βέβαια ένα ακόμα κομμάτι από τον αγώνα, γιατί εμείς εκεί έχουμε αποφασίσει ότι θα κατεβάσουμε έναν μόνο υποψήφιο κατά των μεταλλείων. Καταλαβαίνετε ότι η ιστορία των δικών μας δημοτικών εκλογών έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα δημοψήφισμα. Το ναι στο μεταλλείο είναι ο Πάχτας, η εταιρεία και ο Σαμαράς και ο Δένδιας. Ναι. Όλοι αυτοί είναι ένα μέτωπο και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους όλες με την εταιρεία και τα λεφτά της για να μπορέσουν να βγάλουν δήμαρχο. Και οι άλλοι όλοι είμαστε εμείς που θα κατεβάσουμε έναν υποψήφιο που θα είναι κόντρα σε όλη αυτή την ιστορία. Και το βέβαιο είναι ότι εμείς θα κερδίσουμε τις εκλογές. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι η εταιρεία τώρα τα παίζει όλα για όλα. Μα βέβαια. Και ρίχνει πάρα πολύ χρήμα για την εξαγορά συνειδήσεων. Να σκεφτείτε σήμερα, ότι... Σήμερα διάβαζα ότι έχει εξαγγείλει 1.500 προσλήψεις. Πού να τους κάνει τι αυτός εδώ. Να τους κάνει τι εδώ, το όλο το επενδυτικό σχέδιο. Σύμφωνα με τη μελέτη πάντα, στην πλήρη του ανάπτυξη, όταν θα δουλεύουν όλα τα έργα, υπόγεια, επιφανειακά, μεταλλουργία, χώρια απόθεσης, καινούριο λιμάνι κλπ, το σύνολο των θέσεων εργασίας θα είναι 1.300. Mm-hmm. Δίνουν χρήματα σε αθλητικούς συλλόγους, παντού, παντού. Κάνουν τα πάντα για να εξαγοράσουν συνδύσεις. Είδατε ο ΠΑΟΚ τι τους έκανε. Πήγαν να τους δώσουν εκατομμύρια και τους πετάξαν και φύγαν. Αυτό έγινε σε πολλές ομάδες, γιατί διάβαζα ότι έχει γίνει και στον ΠΑΟΚ και στον... ποια άλλη ομάδα ήταν και ένας... Ο Ηρακλής. Ο Απόλλωνας για το παιδικό τμήμα. Ο Απόλλωνας τα δέχτηκε τελικά. Και λένε στα παιδάκια ότι είναι αναγκασμένα να φορέσουν φανέλα με το λογότυπο, αλλιώς δεν θα παίζουν στην ομάδα. Και δεν το έχει διαψεύσει ακόμα το Προεδρείο της ομάδας. Βέβαια, προλησιάσανε και τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ βέβαια και τον Άρη, όπου οι οπαδοί των ομάδων αυτών, μέσα από κάποιες οργανωμένες αντιδράσεις, κάνανε τις διοικήσεις να το ξανασκεφτούν. Αντώνη, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Αυτός ο αγώνας βέβαια φαίνεται ότι είναι ένας αγώνας απομονωμένος επάνω εκεί στη Χαλκιδική και δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως ο αγώνας που κάνουμε εμείς δεν είναι τόσο προσδιορισμένος σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ο αγώνας που κάνουμε εμείς έχει και ένα άλλο νόημα. Έχουμε στήσει φυλάκια και μαζευόμαστε στα φυλάκια, έχουμε 24 ώρες βάρδιες. Και μαζευόμαστε και κάνουμε συζητήσεις για την κατάσταση που περνάει η Ελλάδα. Και ο αγώνας που κάνουμε εμείς είναι ακόμα ένα δείγμα του πώς θέλουμε να αντισταθούμε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μας κόψει τα πόδια. Γιατί στη δικιά μας την αντίσταση, στο δικό μας τον αγώνα, η κυβέρνηση βλέπει ένα φόβο, ένα παράδειγμα του τι μπορεί να γίνει αύριο το πρωί στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αν εμάς καταστρέφουν αυτή τη στιγμή τα δάση μας, τα νερά μας και τη ζωή μας, μήπως στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται τίποτα λιγότερο. Μάλιστα. Δηλαδή όλο αυτό που γίνεται στην Αθήνα, για παράδειγμα, είναι λιγότερο από αυτό που ζούμε εμείς εκεί. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, επειδή το συζητάγαμε κιόλας. Σαφώς η υπόθεση Σκουριές είναι λίγο πιο προσδιορισμένη, μπορεί να μπει μια προτεραιότητα, είναι πιο συγκεκριμένη κτλ. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι κάτοικοι εκεί είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις, όπου η κατάτμιση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα μέρος του γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Εγώ ζω μαζί σας. Έρχομαι στην Αθήνα και σας συναντώ. Και ζω σε ένα κύκλο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανησυχίες και αντιδράσεις λίγο πάνω από το κοινό μέτρο. Και λέω ότι αυτός ο τόπος, η Αθήνα, ο μισός ελληνικός πληθυσμός δεν θα καταλάβει, δεν θα συνειδητοποιήσει ότι έτσι που σύρεται και δεν πατάει ποδάρι και δεν σηκώνει ανάστημα να κάνει κάτι, δεν καταλαβαίνει ότι σιγά σιγά θα φτάσει να είναι σαν το δάσος στο δικό μας από τις Σκουριές αυτό που καταστρέψαν. Ότι θα του κόψουν τα πόδια, θα του κόψουν τα κλαδιά, θα του στερήσουν από τα νερά του και στο τέλος θα πεθάνει. Αυτό. Το καταλαβαίνει. Κάποιοι το καταλαβαίνουν. Κάποιοι φοβούνται όμως. Προτιμούν μια. Αυτή την αίσθηση της ασφάλειας. Θεωρούν ότι υπάρχει ασφάλεια. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δεν νιώθουν δηλαδή ότι συνέχεια στεριεύουν τα νερά, ότι αποξηραίνεται το δέρμα τους, ότι σιγά σιγά τους φέρνουν οι δυνάμεις τους, το μυαλό τους αρχίζει και λειτουργεί διαφορετικά. Αυτά όλα τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν, αλλά ελπίζουν. Βέβαια, άκουγα χτες στη συζήτηση στη Βουλή, που την άκουσα και ένιωσα ντροπή κυριολεκτικά,
άκουσα ότι αύριο το πρωί πάλι θα, το θέμα θα αντιμετωπιστεί, θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, θα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Τα ίδια μας λένε και εμάς εκεί απάνω. Αλλά εμείς δεν τους χάφτουμε. Εμείς παλεύουμε. Εμείς θα τους νικήσουμε. Αν κάποιος καταλάβει τίποτα από αυτό που λέμε, αυτό θέλουμε να πούμε. Τι θα έλεγες στον κόσμο που μας ακούει και γενικά στον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στα αστικά κέντρα και βρίσκεται σε αυτό το λίθαργο? Θα τους ήθελα να τους πω ότι το δάσος των σκουριών είναι το δάσος της ζωής τους, είναι το δάσος με τις χιλιάδες ανθρώπους που τους κόβουν κάθε μέρα και τους ξηρώνουν και τους εκχερσώνουν, και όλοι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα τα δέντρα που ακόμα είναι όρθια, δεν έχουν καταλάβει ότι παίρνοντας από κάτω όλες τις ύλες, το νερό που τροφοδοτεί, τον αέρα που τα τρέφει με οξυγόνο, ότι σιγά σιγά θα καταντήσουν σαν το δάσος αυτών των σκουριών που είδατε, το καταστραμμένο δάσος, και που αν δεν παλέψουμε θα καταστραφεί και το υπόλοιπο. Αυτό λοιπόν το νόημα που βγαίνει από το δικό μας τον αγώνα είναι ένα νόημα πέραν από τον αγώνα εναντίον των μεταλλίων χρυσού, της Ελντοράντο και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται για να διατηρήσουμε τα τελευταία ίχνη αξιοπρέπειας που μας αφήσαν σαν λαό, και είναι ένας αγώνας που γίνεται για να στυλώσουμε τα ποδάρια και να τους πούμε ότι εμάς από τον τόπο αυτό θα μας πάρετε μόνο ή στη φυλακή ή καθαρισμένους. Ή οριζόντια. Ακριβώς. Εγώ να πω, για να το μαζεύουμε και σιγά σιγά, είμαστε στους χρόνους μας, να πω ότι από σήμερα, από χθες, από πότε είναι στον αέρα το καινούργιο site? Έχει 4-5 μέρες. Έχει 4-5 μέρες, το antigoldgr.org. Είναι το καινούριο site του Antigold Blogspot, όπως το ξέραμε στο παρελθόν. Όπως το ήξερε και η ασφάλεια επίσης. Όπως το ήξερε και η ασφάλεια. Είναι και μέσα στη δικογραφία. Είναι και μέσα στη δικογραφία. Δηλαδή κατηγορούμαστε επίσης, επειδή προωθούμε τους εγκληματικούς σκοπούς της εγκληματικής οργάνωσης μέσω αναρτήσεων στο συγκεκριμένο εγκληματικό blog και μέσω συνεντεύξεων στον τύπο. Μάλιστα. Καταπληκτικό το ότι κατηγορείστε για τη διαχείριση ενός Αντώνη, blog. Τελειώνοντας, ήθελα λίγο ένα πράγμα που μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 3.600 σελίδες και υπάρχουν και 22 DVD, τα οποία είναι γεμάτα με τηλεφωνήματα. Ναι. Είναι καταγεγραμμένα όλα τα τηλέφωνα, δηλαδή όποιος ταλέπορος έτυχε να με πάρει ένα τηλέφωνο εμένα για να μου πει «Καλημέρα, Αντώνη, τι κάνεις», έχει καταγραφεί. Και αν αυτόν τον ταλέπορο μετά τον πήραν άλλοι 10 για να του πούν τα δικά τους καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο, έχουν καταγραφεί αυτό και τραβάει η ιστορία όλη αυτή, και υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι των οποίων τα τηλεφωνήματα καταγράφονται. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ απλά. Ότι όλη η Ελλάδα καταγράφεται στα τηλέφωνα και ζούμε σε ένα καθεστώς όργου αυτή τη στιγμή. Αυτό, κανονικά. Ήταν κάτι που, επειδή είμαι και μεγάλος στην ηλικία, δεν πίστευα ότι θα ζήσω για να το νιώσω. Ό,τι πιο απογοητευτικό υπάρχει και αηδιαστικό σε μένα αυτή την ιστορία είναι ότι έχουμε χάσει όλη μας την ιδιωτική μας ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα, και είναι αυτό που είπες και προηγουμένως. Μέρος του αγώνα θα πρέπει να είναι αυτό το πράγμα. Είναι πιο μεγάλο από όλα, γιατί όταν είναι το τελευταίο προπύργιο. Όταν τελειώσει αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να τους σταματάει. Και βέβαια είναι και το θέμα για τους δημοσιογράφους. Όποιος δημοσιογράφος έχει επικοινωνήσει έμεσα ή άμεσα μαζί μου, έχει καταγραφεί. Mm-hmm. Και βέβαια μερικοί αντιδράσαν σε αυτή την ιστορία. Αλλά δεν είδα από εκεί και πέρα τίποτα. Δηλαδή δεν τους νοιάζει αυτούς ότι δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να έχουν απόρριτο στις συνομιλίες με τους ανθρώπους που παίρνουν για να έχουν πληροφόρηση, για να κάνουν ένα ρεπορτάζ? Περιμένω να δω. Όχι. Ίσως μπορεί να θέλουν τα παιδιά στην Γάδα να φτιάξουν ένα καινούριο ενημερωτικό site και να παίρνουν από πρώτο χέρι τις πληροφορίες. Μόλις μου ήρθε ένα tweet από τα παιδιά στο Unfollow σε σχέση με την, με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Άκη Μηταράκη. Ναι. Το καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, ο οποίος βλέπω στο άρθρο τους και υπάρχει στο Unfollow που κυκλοφορεί, ότι ήταν στο παρελθόν για μεγάλο χρονικό διάστημα υψηλό βαθμό στέλεγμος της κοινοπραξίας Fidelity, που είναι ένας από τους βασικούς μετέχοντες του Eldorado Gold. Έχουν λοιπόν τα παιδιά, έχουν κάνει από το Unfollow μια καταπληκτική δουλειά. Έχουν κάνει και για μας φοβερή δουλειά και μέσα από αυτή την εκπομπή τους ευχαριστούμε όλοι μας την καρδιά. Η ιστορία λοιπόν αυτή με τη Fidelity
είναι τρομακτική, γιατί να σκεφτείτε ότι είναι το θέμα της η Fidelity, πήγε να πει ο Μηταράκης ότι έχει μόνο ένα μικρό ποσοστό, είναι το θέμα το λεγόμενο της ισχνής μειοψηφίας των μετοχών στην εταιρεία. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτή η μειοψηφία των μετοχών της Fidelity είναι μια ισχυρή πλειοψηφία στο κλίμα όλων των μετοχών και δρά βέβαια και έχει μεγάλο λόγο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελντοράντο. Έτσι, ναι. Αυτά τα οποία ισχυρίστηκε ο κ. Μηταράκης είναι μόνο της πλάκας ιστορίες για τους αφελείς. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει ακριβώς. Ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κυβέρνηση και δρά για την εταιρεία την Ελντοράντο. Είναι δηλαδή, πώς το λένε, επιτεταγμένος, επιτετραμένος της εταιρείας. Σαφώς, ναι. Γιατί όλη η περιοχή δικιά μας είναι προτεκτοράτο. Αυτό. Και αν το προτεκτοράτο αυτό δουλεύει και στην κυβέρνηση, ένα μέλος αυτής της ιστορίας... Στη συνέντευξη που έδωσε ο Μηταράκης στον Κώστα Παπαξεβάνη, είπε και διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα, όπως ας πούμε ότι η σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλίων στην Ελληνικός Χρυσός, για την οποία έχουμε καταδικαστεί από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρχικά, για να δώσει πίσω την παράνομη επιδότηση Ελληνικός Χρυσός στο δημόσιο. Και στη συνέχεια καταδικαστήκαμε επειδή το δημόσιο δεν τα πήρε πίσω τα λεφτά από την εταιρεία. Mm-hmm. Ο κύριος Μηταράκης είπε ότι αυτή η σύμβαση δεν ήταν ζημιογόνος για το δημόσιο. Το απέδειξε, το είπε, το απέδειξε. Το είπε, όχι βέβαια. Αχα. Και όταν είπε ο Βαξεβάνης γιατί δεν ακυρώνεται τη σύμβαση, λέει εμείς δεν ακυρώνουμε συμβάσεις. Σε ένα ευνομούμενο κράτος δεν ακυρώνονται συμβάσεις. Αλήθεια. Είπε. Σε ένα ευνομούμενο με νόμους για ποιον. Υπόψη είναι ότι την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκανε το Αττικό. Ναι. Και βέβαια εμείς τολμήσαμε να καταγγείλουμε μια παράνομη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο ακόμα και τις παράνομες και τις ζημιογόνες ιστορίες δεν μπορεί. Δεν τις ακυρώνει. Όπως και το υποβρύχιο. Ναι, όχι. Μα πήγαινε υπερασπιστή, νομίζω. Ναι, ναι. Υποβρύχια μας θα πηγαίνουν με τις πάντες. Αυτό. Πλαγίο. Είναι σαν την ιστιοπλοεία. Πάνε όρτσα. Αυτό. Αλτσάρουν όλα. Και βέβαια, το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός του ότι δεν εισέπραξε εγκαίρως τα χρήματα που έπρεπε να εισπράξει από την Ελληνικός Χρυσός, έχει προσφύγει κατά της απόφασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή δεν τα θέλουμε. Πώς να σας το πούμε αλλιώς. Α, μας δίνουν λεφτά και δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε. Και έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί δεν εισπράττει τα λεφτά από την Ελληνικός Χρυσός. Ό,τι και να πούμε είναι. Ναι, ναι. Είναι τρομακτικά μεγάλο το μπέρδεμα. Για να συνεχίσω λοιπόν αυτό που έλεγα και για να το μαζεύουμε, γιατί είμαστε ήδη τέτοιο. Είναι τεράστιο το θέμα, τι να κάνουμε. Ναι, ούτως ή άλλως. Καλά. Εμείς ούτως ή άλλως ασχολούμαστε με το θέμα όσο πιο έντονα γίνεται, παρακολουθώντας το μέρα-μέρα. Για να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, διότι η ενημέρωση είναι, πώς να το πω, είναι σαν το χρυσό. Χρειάζεται να σκάψει ένα ολόκληρο βουνό για να βρεις τη σωστή πληροφορία. Αν δεν υπήρχατε εσείς όλοι με τα Twitter, με τα μέσα, τα unfollow και τα λοιπά, τα παιδιά, η εφημερίδα των συντακτών και όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα υπήρχε βέβαια και η πληροφόρηση στον κόσμο. Εντάξει, το παλεύουμε. Υπάρχει το antigold.gr. .org, μην με βρίζετε στο chat, σωστά το είπα, εντάξει, λοιπόν, και αν πληκτρολογήσετε την παλιά διεύθυνση, αν σας έχει μείνει στα favorites ή στο ιστορικό σας, γίνεται redirect στο καινούριο site, και υπάρχει βέβαια και το Antigold Greece που μπορείτε να κάνετε follow στο Twitter και το αντίστοιχο Facebook profile για να μπορείτε να ενημερώνεστε από πρώτο χέρι για το τι συμβαίνει πάνω από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία από τις πιο επιτυχημένες και διαδεδομένες εγκληματικές οργανώσεις στα ελληνικά, στην ελληνική περιφέρεια. Και πιο πολύ πληθείς. Η Όμνια TV πρωτοτυπή διαφημίζει εγκληματική. Έτσι, μα εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλο μαγαζί, 247 άτομα κατηγορούνται. Είναι μεγάλο το μαγαζί. 246. Βάλτε τους 15.000 που ήταν στην πορεία στη Θεσσαλονίκη. 246 άμεσα εγκληματίες και άλλοι 15.000 συναυτουργοί. Σε μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Και εσείς είστε, γιατί ανεβήκατε στο βουνό κι εσείς. Εμείς δεν ξέρω. Εσείς θα... Εμάς θα μας κρίνει η ΕΣΥΕΑ.
αστειεύομαι βέβαια. Είμαστε, είμαστε και νομίζω ότι είμαστε εν μέρη και ηθική αυτουργή, διαδίδοντας λίγο την πληροφορία κτλ. Συναυτουργοί σε διάφορα πράγματα, πράγματα γιατί ήμασταν στο βουνό και τέτοια και καταγράφαμε και αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει όταν, όταν έρθουν οι δικές μας δικογραφίες. Εδώ είμαστε. Θα δούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου σήμερα. Για μας είναι ένα από τα ευχάριστα πράγματα να ασχολούμαστε ασχέτως του τραγικού της κατάστασης, αλλά είναι ευχάριστο ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και βλέπουν ένα στόχο, πιστεύουν σε κάτι, υπερασπίζονται αυτό που πιστεύουν και αγωνίζονται για αυτό που πιστεύουν. Και θα κερδίσουν. Και θα κερδίσουν κιόλας, το οποίο είναι το καλύτερο από όλα. Πώς να πω, για μας είναι έμπνευση και θα έλεγα ότι όσο περισσότερος κόσμος μάθει για αυτό το πράγμα και όσο περισσότερος κόσμος διαβάσει γι' αυτό και το δει από κοντά και όχι σαν μια περιστασιακή είδηση που τρέχει μπροστά στις οθόνες του μεταξύ άλλων ειδήσεων, θα καταλάβει γιατί το λέω αυτό. Η Χαλκιδική δεν είναι μακριά, ελάτε. Μα σαφώς, μα σαφώς. Θα ξαναέρθουμε. Δεν το λέω σε εσάς, το λέω σε αυτούς που μας ακούν. Α, ναι, σωστά, παιδιά, η Χαλκιδική δεν είναι μακριά, να έρθετε. Γερογκρινιάρη, θα σε βρίσω, είναι antigoldgr.org. Δεν τα έχω κάνει σαλάτα. Σαλάτα είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν, ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν στο chat. Ευχαριστώ τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας. Να είστε πάντα καλά. Αυτός αγώνας πράγματι οδεύει προς την νίκη και τον παρακολουθούμε και θα τον παρακολουθούμε. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα το βλέπετε και στο Omnia αλλά και στο antigold. Θα τα ξαναπούμε εμείς την άλλη εβδομάδα με κάτι εξίσου εγκληματικό. Ήταν το υποπτωμούσι στο The Barbershop. Βοήθειά μας. Νερό είναι συλλογικό αγαθό, δεν θέλουμε να εμπορευματοποιηθεί. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η εξέγερση στην Συρία έχει τέλεια στοιχεία. Η καναδική κυβέρνηση έχει απευθείας χρηματοδοτήσει την Ελντοράντο. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, απαιτείται και βράση. Πάει η κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί από μια συμφωνία. Σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Εάν δίνει αδιαστάβρωση πληροφορίες επειδή τις λέει η αστυνομία, δεν είναι δημοσιογράφος. Ο Μποδοσάκης εφοδιάζει το μαχόμενο ελληνικό στρατό. Το ξύλο που έχει πέσει, οι τραυματίες. Η ομάδα διαχείρισης του Omnia TV είναι μια κοινότητα ανθρώπων που ήρθαν κοντά από το διαδίκτυο. Και θεωρούν ότι τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας δίνουν άπειρες ευκαιρίες για το χτίσιμο ενός διαφορετικού τρόπου έκφρασης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Όπου δεν υπάρχει μεσολαβητής πομπός και καταναλωτής δέκτης. Αλλά όπου ο καθένας προσφέρει σε όλους την πληροφορία του και προσλαμβάνει πληροφορίες από όλους τους άλλους. Το ίδιο το Omnia TV είναι ένας χώρος δικτύωσης με στόχο την ενημέρωση, έκφραση και σύνθεση άποψης από τους ίδιους τους χρήστες με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Βασική προϋπόθεση η εξασφάλιση ανωνυμίας και ιδιωτικότητας με τιμή καταγραφή αναγνωριστικών στοιχείων του κάθε χρήστη, όπως η διεύθυνση IP και άλλα. Παράλληλα, αποτρέπεται η κακόβουλη χρήση του μέσου με τη διαδικασία της εγγραφής χρηστών, η οποία όμως γίνεται με τέτοιους όρους που δεν αναιρούν το στόχο της ιδιωτικότητας. Λειτουργικά στοιχεία του Omnia TV είναι η κοινωνική δικτύωση που επιτρέπει αλληλεπιδράσεις και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, η ζώνη ανοιχτής δημοσίευσης όπου μπορούν όλοι να συνεισφέρουν με αρθρογραφία και οι διαδραστικές εκπομπές που χτίζονται με πολλαπλούς τρόπους, συνεργατικά ή σε ατομική βάση. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Ο κύριος Βενιζέλος και το Πασόκ αντίθετα και θαραλέα. Δεν είμαι Πασόκ για να λέω ψέματα. Και σε αυτό θέλω δημόσια να αναγνωρίσω τη στήριξη και τη βοήθεια που προσέφεραν τα δύο άλλα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνησή μας. Ξέρετε ποιος είμαι? Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και το τιμώ. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεώνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Βοήθησε και το Πασόκ, βοήθησε και η Δημάρ. Περιμένουμε περισσότερους από 17 εκατομμύρια τουρίστες. Πρωτογενές πλεώνασμα σημαίνει ότι η Ελλάδα όχι απλώς πιάνει τους στόχους της, αλλά και τους ξεπερνάει. Και είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να βγούμε από τη μνημονιακή πολιτική. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Και τα δύο άκρα επαγγέλλονται την καταστροφή της χώρας ίσα ίσα τη στιγμή που οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Εδώ δεν αναφέρομαι σε καμιά θεωρία των δύο άκρων. Κι εγώ προσωπικά κάνω πολιτική. Δεν ασχολούμαι με θεωρίες. Και τα δύο λοιπόν άκρα εύχονται και προσεύχονται να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η Ελλάδα να αποτύχει, να βγει από την Ευρώπη, να χάσουμε το στοίχημα. Το να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη. Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε την αμαρτωλή, την ΕΡΤ. Όταν μας καταγγέλουν με τον ίδιο υβριστικό τρόπο, δεν συμπίπτουν με τους νεοναζί εκ των πραγμάτων. Το να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη. Αποσταθεροποίηση. Δεν είναι ένα πρωτοστατή αντιπολίτευση σε ματέωση επενδύσεων παντού στην Ελλάδα. Βοήθησε και το Πασόκ, βοήθησε και η Δημάρ. Λέω όχι και εννοώ όχι και έχω λόγο και το τιμώ. Και η ασφάλεια είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Και θέλω να δώσω δημόσια τα συγχαρητήριά μου στην ελληνική αστυνομία. The cases of Golden Dawn on the one hand. On the other hand, an extreme opposition that says we should get out of NATO, we should get out of the Euro. Βάλαμε τις προϋποθέσεις για ανάκαμψη, που όσο μένουμε σε αυτό το δρόμο, δεν αργεί να έρθει.